Συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την Αθήνα και τη Λευκωσία την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι προσπάθειες για την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξεκινήσει τις έρευνες και τρίτο τουρκικό γεωτρύπανο. Είπε ότι υπάρχουν περιοχές γύρω από την Κύπρο στις οποίες η Τουρκία μπορεί να κάνει έρευνες και κατηγόρησε τη Λευκωσία ότι δεν αναγνωρίζει δικαιώματα και δίκαιο απειλώντας την ειρήνη στον κόσμο. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε απαντώντας με γραπτή του δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Πρόδρομος Προδρόμου, τονίζοντας ότι αν κάποιος απειλεί την ειρήνη είναι η Τουρκία που παρεμβαίνει με κρατικά ερευνητικά και γεωτρητικά σκάφη, συνοδευόμενα και από πολεμικά πλοία μέσα στην ΑΟΣ ή και τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προσέθεσε ακόμα ότι το διεθνές δίκαιο απουσιάζει εντελώς από την επιχειρηματολογία Ερντογάν. Δεν θα παραλείψουμε τις καταγγελίες αλλά και την αξίωση για τα στοχευμένα μέτρα από πλευράς της Ευρώπης. Θα κάνουμε ό,τι θα πρέπει προκειμένου να αποτρέψουμε και τις απειλές και τις ενέργειες που άπτονται είτε της αμοχώς του είτε των κατεχομένων εδαφών. Εμπριστικός και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που χαρακτηρίζει σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο CNN Turk την Λευκωσία κακομαθημένη σε σχέση με τα ενεργειακά και επαναλαμβάνει ερωτηθείς για τις ξένες δυνάμεις που έχουν παρουσία στην περιοχή ότι καμία συμφωνία δεν ισχύει χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας. Σε άλλη του συνέντευξη στην Καθημερινή της Κύπρου αναφέρεται στο Κυπριακό υποστηρίζοντας ότι για την Άγκυρα προέχει διεξαγωγή μιας άτυπης πενταμερούς διάσκεψης ώστε να ξεκαθαριστεί το μοντέλο λύσης. Είπε ακόμα ότι υπάρχει σήμερα περισσότερο ανάγκη για τις εγγυήσεις, δηλαδή για την ύπαρξη στρατευμάτων, παρά ποτέ πάνω στο νησί.